για απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου ήταν μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών. Σήμερα φεύγει ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η κοινωνία δεν μπορεί να ανοιχτεί άλλο τέτοιου είδους πολιτικές. Με πλακάτ και πανό στα χέρια, οι συγκεντρωμένοι έστειλαν μήνυμα αποφασιστικότητας για έναν αγώνα που μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, όπως είπαν, έχει οργή, πόνο και ξεκάθαρα ερωτηματικά που απαιτούν απαντήσεις. Καταδικάζουμε το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη. Όχι άλλοι νεκροί στο δρόμο. Διεκδικούμε ασφαλή δημόσια μέσα μεταφοράς και φτηνά. Να μην υπάρξει συγκάλυψη, οι ευθύνες να αποδοθούν σε όσους αναλογούν και να γίνει η οργή και ο πόνος η βάση για νέους αγώνες κατά των ιδιωτικοποιήσεων και των δραματικών εκπτώσεων προς όφελος του κέρδους ιδιωτών, ήταν ανάμεσα στα αιτήματα που βροντοφώναξαν οι συγκεντρωμένοι. Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο από τη δράση και την οργάνωση του λαού μας, απαιτώντας φτηνές δημόσιες δωρεάν συγκοινωνίες για όλο το λαό, να αποδοθούν οι κυβερνητικές πολιτικές ευθύνες. Πρέπει να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι και οι ένοχοι έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που έδωσαν γη και ύδρο στους εργοδότες. Δεν γίνεται άλλο να συρρυκνώνεται το κοινωνικό κράτος και να ιδιωτικοποιείται η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση, οι δημόσιες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Ανάμεσα σε όσους σήμερα πλημμύρισαν την πλατεία Ελευθερίας, πολλοί μαθητές και φοιτητές. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποποιηθεί τις ευθύνες της, κοροϊδεύοντας κατάμουτρα το λαό. Ήρθαμε εδώ γιατί έχουμε όνειρα και θέλουμε να ζήσουμε πριν μας τα πάρει αυτή η χώρα. Νέοι που έδωσαν ένα ηχηρό παρόν σε μια διαμαρτυρία για τον άδικο και τραγικό χαμό συνομιλίκων τους, τον οποίον το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο άδικα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να διαμαρτυρηθούμε για το καλύτερο αύριο. Εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε από τα παιδιά που ήταν μέσα σε αυτό το ατύχημα. Ή έγκλημα ακόμα καλύτερα, γιατί ήταν ένα έγκλημα της κυβέρνησης. Θέλουμε την αλήθεια και να απαιτούμε τώρα. Όπως τόνισαν οι νέοι, ζητούν απαντήσεις και απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τις έχουν, μιλώντας ανοιχτά για ένα προδιαγεγραμμένο δυστύχημα, το οποίο επειδή ήταν αποτέλεσμα διαφορίας, λαμβάνει τα χαρακτηριστικά εγκλήματος. Απαιτούμε την αλήθεια και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μπορούν να δικαιωθούν οι νεκροί. Δεν πρέπει να συγκαλυφθεί το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, αγρότες, μαθητές, φοιτητές έδωσαν ένα διαρκές, όπως τόνισαν, παρόν, διεκδικώντας για την κοινωνία ασφαλείς μεταφορές, διατρανώνοντας την αγανάκτησή τους, όπως είπαν, για τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιου πλούτου, ο οποίος ξεπουλιέται στο ιδιωτικό συμφέρον και το κέρδος. Εσείς μετράτε κερδικές ημές. Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε με μαζική πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.